Radio λοιπόν, .gr, 12 παρά 20 και είμαστε εδώ στους απαράδεκτους με τον Παναγιώτη Πετράκη και με όλον αυτό τον κόσμο που μας ακούει και δεν ξέρω τι να πω, δείχνει τόσο πολύ την αγάπη του και το θαυμασμό του και να σας πω κάτι, στα 400 μηνύματα που έχουν έρθει, τα 200, εκτός ότι λένε ότι τον αγαπάνε, λένε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Μιλάνε για το ήθος του. Και αυτό στις μέρες μας και σε έναν καλλιτέχνη τόσο μεγάλο. Εγώ πάντως το είδα και συμφωνώ με τα παιδιά. Το Α και το Ω. Λοιπόν, κάπου διάβασα ένα μήνυμα, ψάξε λίγο, ανέβα λίγο πάνω να το βρεις. Είναι μια κοπέλα από Θεσσαλονίκη. Κάτι λέει για ένα. Όχι, όχι, κάτι λέει για ένα πάκετ, για ένα πακέτο να το πει, θα λιποθυμήσει. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να το διαβάσω καλά. Βρες το λίγο. Πού να το βρω. Κάπου εδώ. Σιγά-σιγά, κατέβα σιγά-σιγά. Θα το βρω. Μιλήστε για να το βρω. Τι να κάνω. Λοιπόν. Εγώ τώρα θέλω, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, Λάμπρο. Εγώ ήθελα να μου πει δύο λόγια για την συνεργασία του με τη Μαρινέλα. Ωραία. Έτσι. Πω, τι να πω για αυτή τη γυναίκα. Καταρχήν θα πω ότι είναι απίστευτη μαμά. Είναι η μητέρα του λόχου. Ένα πράγμα. Θυμάμαι ότι σε κάθε πρόβα, καταρχήν να πούμε ότι είχαμε συνεργαστεί μαζί στο Μέγρο Μουσικής το 2003, μόλις είχα γυρίσει εγώ από την Αμερική, στην παράσταση Φωνές μου. Μια εκπληκτική παράσταση που είχε σκηνοθετήσει. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία με τον Σταμάτο Φασουλή. Α, ναι. Λοιπόν, και θυμάμαι σε κάθε πρόβα μας είχε, ή μας είχε μαγειρέψει ή μας έφερνε φαγητό. Συνέχεια να ρωτάει, θέλετε κάτι παιδιά, είστε εντάξει. Δηλαδή δεν έχω αισθανθεί πιο καλά με καλλιτέχνη. Είναι μια γυναίκα που θαυμάζω πάρα πολύ. Πάρα πολύ και που μου έχει διδάξει πάρα πολλά ο τρόπος που τραγουδάει. 7 χρόνια μετά η Μαρινέλα εξακολουθεί κόντρα σε ό,τι θα περίμενε ενδεχομένως κάποιος. Κυρίως γιατί ήταν οι επιλογές της, όχι γιατί είχε κανένα πρόβλημα. Έχει περάσει τα 70 και φωνητικά και σε ό,τι αφορά σκηνική της παρουσία είναι λες και είναι 50 χρονών. Εξακολουθεί και τραγουδάει και μαγεύει. Εγώ την είδα και πέρσι στο Παλάς και φέτος και πρόπερσι όπου ήταν σε πιο μαζικά μαγαζιά. Ήταν με τον Αντώνη Ρέμο, ήταν με τον Γιάννη Πάριο. Αυτή η γυναίκα μοιάζει σαν ο χρόνος να μην έχει περάσει από πάνω. Να μην την έχει αγγίξει. Ξέρεις τι είναι, υπάρχει κάτι περίεργο που λένε στην Αμερική για τη share. Θέλω να πω ότι μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα υπάρχουν οι κατσαρίδες και οι share. Εγώ θα προσθέσω λοιπόν και η Μαρινέλα και η φωνή της αυτή η θεϊκή. Αυτό πώς γίνεται και διατηρείται έτσι ακόμα σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί τραγουδάει με απίστευτη τεχνική γυναίκα. Με αποτέλεσμα να μην έχει κουραστεί ο λαιμός της, να μην έχει φθαρεί από την πολλή χρήση. Μας έστειλε μια κοπέλα ότι παιδιά, αν γινόταν η εκπομπή σας να είναι 6 ώρες, θα την έβλεπα και θα την άκουγα. Γιατί μπορεί ο Πετράκης 6 ώρες μόνο τον έχουμε δει τυραννίσει τον άνθρωπο 6 ώρες. Και πέσαν όλοι πάνω και τους λένε 6, μόνο 6 θα ακούσει τον Παναγιώτη. Εμείς σε μια ζωή. Ό,τι πούμε λειτουργεί εναντίον μας. Λοιπόν, το μήνυμα που θέλεις το βρήκα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάλι το χάσα. Έρχονται τόσα μηνύματα. Να το λοιπόν, λέει Παναγιώτη μου, πες για το πάκετ, 1000 παρακαλώ, γιατί κοντεύω να λιποθυμίσω. Η Τόνια. Τόνια μου, στείλε μας ένα. Μια διευκρίνηση το μήνυμα. Γιορτάζεις κιόλα. Πάκετ τώρα. Δεν μου έρχεται κάτι. Τόνια, διευκρίνησε. Ναι, αυτό. Τόνια μου, σε παρακαλούμε. Και όση ώρα λοιπόν περιμένουμε το μήνυμα της Τόνιας, εγώ πάνω γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς κρίνεις το γεγονός ότι ένας ηθοποιός όπως ο Θεοχάρης Ιωαννίδης αποφάσισε να πάει στη Eurovision. Καλά, δεν θα σχολιάσω την αποφασή της να τον κόψει. Ναι. Γιατί ο Φάγγελος πανεξετάζεται. Και αν θα τολμούσες και εσύ κάτι τέτοιο, όντως και ηθοποιός βέβαια και τραγουδιστής και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε δει. Δεν είναι ρεαλιτζής όμως και η ΕΡΤ μπορεί να μην τον είχε. Ναι, καλά. Να, αυτό είναι κάτι ακόμα που μας μαστίζει. Κολλάμε πολύ σε ετικέτες και ταμπέλες. Τι σημαίνει είναι ηθοποιός. Ωραία, είναι ηθοποιός. Αν μπορεί να κάνει τη δουλειά και να την κάνει σωστά, τι σημασία έχει και υδραυλικός να ήταν. Βέβαια, και ταινίστας να ήταν, άμα είναι φωνάρος, τι σημασία. Σημασία έχει να μπορέσει να κάνει αυτό, δηλαδή να έχει τη σωστή παρουσία, την καλή παρουσία, τη λάμψη, τη φωνή, να υποστηρίξει ένα κομμάτι για αυτό το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Και κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή ο Θεοχάρης θα έχει όλα αυτά. Εσύ θα το δοκίμαζες. Να σου πω την αλήθεια, ξέρεις, εντελώς παιδικά, επειδή τον παρακολουθούσα το διαγωνισμό αυτό σαν παιδάκι, νομίζω ότι σου να έμπαινα στον πειρασμό. Δεν ξέρω όμως. Με τι τραγούδι πιστεύεις ότι θα ήθελες, με μια μπαλάντα, με κάτι χορευτικό? Όχι με μπαλάντα, θα ήθελα με κάτι το οποίο να έχει beat, ρυθμό, αλλά και μακριές έτσι μελωδικές γραμμές, μεγάλες μελωδικές γραμμές, να τα έχει όλα.
λίγο. Αφού μπορεί να τα κάνει όλο ο άνθρωπος, φαντάζομαι να ζητήναμε μόνο με μπαλάντα ή μόνο με ένα χορευτικό. Όλα να τα έχει, φυσικά και όλα, να τα έχει, ναι, όλα. Ναι. Θέλω να διαβάσεις εσύ αυτό το μήνυμα και νομίζω ότι πρέπει να Σοφία. Το διαβάσεις. Να μου έρθει καλή επιτυχία για τους αγώνες. Κοντά στο μικρόφωνο, να. Σοφία, ότι... όχι απλά σου εύχομαι καλή επιτυχία και να μπει στην εθνική ομάδα. Το εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και να μην σταματάς σε τίποτα, σε κανένα εμπόδιο. Γιατί εφόσον τοποθεί η καρδιά σου, να είσαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα. Ωραία, Σοφία από τα Γιάννα, νομίζω ότι είσαι ευχαριστημένη και ευχόμαστε και εμείς μέσα από την καρδιά μας να περάσεις. Ρωτάνε αν το Μέρι-Μέρι θα πάει Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ακόμα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, σας καλούμε να κατέβετε στην Αθήνα. Αξίζει τον κόπο πάντως. Να το δείτε, αξίζει τον κόπο. Και από τα Τρίκαλα που είχαμε πριν. Και από τα Τρίκαλα. Και το Καμαντερό. Το Καμαντερό είναι εδώ, εντάξει. Όλοι ένα παιδιά, τσουπ. Ναι. Το μόνο που ξέρω για την Άνοιξη και το καλοκαίρι είναι ότι εγώ θα συνεχίσω τη συνεργασία μου με την Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και θα έχουμε αρκετές συναυλίες ανά την Ελλάδα. Εννοείται. Μα... αυτό. Εντάξει, πά, κοίτα, για μένα μετά από όλα αυτά που έχουμε πει παραμένει το πώς χωράνε όλα αυτά σε ένα 24ωρο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή κάτι κάνεις, δεν ξέρω. Θα μας λύσει την απορία. Έχει κάνει τη μέρα του 30 ώρες. Ναι, κάτι τέτοιο. Πώς το έκανες αυτό? Εφεύρεση λέει, εκατομμύρια σπίτι έχω κάνει. Όταν άρχισα να μπαίνουν όλα αυτά στη ζωή μου, λέω λοιπόν, κάθε μέρα θα λες στον εαυτό σου ότι έχεις ανεξάντλητη αντοχή και ανεξάντλητη ενέργεια και θα το πιστεύεις και έτσι θα προχωράς. Υπήρχε μια περίοδος όπου είχα τα 10 ώρα γυρίσματα των μυστικών, τις παραστάσεις, μάλλον τότε είχαν ακόμα πρόβες που ήταν 5 ώρες κάθε μέρα. Είχα τις πρόβες για το Just και τις εμφανίσεις. Όλα μαζί. Και Παρασκευή, Σάββατο τις εμφανίσεις με το Μίμη του Μπλέσσα. Ωραία, τι ώρα ξυπνάς, ποιο ξυπνάει, για να ξυπνάει πρέπει να κοιμάται. Εκεί κοιμόμουν ελάχιστα. Και παιδιά, μέσα σε όλα αυτά, ξέρω ότι αγαπάς πολύ το γυμναστήριο και πας και γυμναστήριο. Αυτό μου έχει στοιχήσει λίγο, δεν μπορώ να πάω όσο συχνά όσο... Εντάξει, αν μου πεις ότι μέσα σε όλα αυτά έκανα και γυμναστήριο, θα έλεγα ότι κάτι κάνω λάθος. Έκανα γυμναστήριο, λίγο χορό, λίγο. Όχι, εκείνη την περίοδο που ήταν και τα 4 πράγματα μαζί δεν προλάβαινα. Αλλά μετά όταν έφυγαν τουλάχιστον, όταν τελείωσε το πρόγραμμα με το Μπλέσσα, κατάφερα να πηγαίνω έτσι 3 φορές. Αχ, πάνω μου. Παναγιώτη μου, πάνω με κάτω μου. Ό,τι ονειρευόμουν τόσα χρόνια έγινε πραγματικότητα. Μιλήσαμε επιτέλους. Με άκουσες και απάντησες μέσα από το chat. Σε λατρεύω. Είσαι πολύ σημαντικός για μένα. Να σε καλά, Βένια. Εγώ σε δεν ευχαριστώ. Δεν ξέρω, παιδιά. Η Ειρήνη, ο Μάνος, μία κοπέλα ή ένας. Έλα, έχουμε 10 λεπτά και ακόμα. Κάνε τη χαρίστα, παιδιά, και διάβασε τι τα μηνύματα. Τι να πω, το διαβάσω. Για αν θα πας Κύπρο. Α, να, η Τόνια μας απαντάει. Για Κύπρο, μήπως έχουμε για το πάκετ πηγαίνετε κάποιο. Αν δεν θα καταλάβεις, το παλτό πήγε Σούπερμαν έχει μέσα. Δεν σου πάει πουθενά το μυαλό? Σούπερμαν έχει μέσα. Είναι πάρα πολλά τα δώρα που μου δίνουν πολλές φορές που έχουν σαν έμβλημα το Σούπερμαν ή σχετίζονται με το Σούπερμαν. Ωραία. Ίσως γι' αυτό. Πιθανόν γι' αυτό να είναι, ναι, Τόνια μου. Λοιπόν, ήθελα να μην στο πω το σύνορο γιατί είσαι κουρασμένος, αλλά δεν μπορώ πάλι. Μας έχουν στείλει άπειρα μηνύματα. Θέλουν στο κλείσιμο της εκπομπής, για να το πριν κλείσουμε, να μας πεις ένα ρεφρέν. Ό,τι θέλεις εσύ, σου δίνουμε 10 περίπου λεπτά να το σκεφτείς, εάν μπορείς, γιατί ξέρουμε ότι είσαι κουρασμένος και το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε, δεν ζητάνε λέει πολλά. Μόνο έστω ένα ρεφρέν να ακούσουν τη φωνή σου. Και να το κάνεις λέει και για τους φανς σου και για την official page σου και για όλο τον κόσμο που σε αγαπάει. Εντάξει, αν μπορείς βέβαια. Και για τη μαμά και τον μπαμπά. Για τη μαμά και τον μπαμπά και τον ξαδέρφη. Και για τον Γιώργο που είναι εκεί και φωνάζει. Να πω, είμαι πολύ κουρασμένος αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει, θα σου απαντήσετε μου λίγο καιρό. Ναι, ναι, έχεις, είπαμε. Έχεις 10 ολόκληρα λεπτά. Ξέρεις για σένα πόσα είναι 10 λεπτά, πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις σε 10 λεπτά. Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε 10 λεπτά κοιμάμαι. Δεν σου κάνω πλάκα, στο διάλειμμα της παράστασης είναι πολλές οι φορές που ξαπλώνω πίσω από το σκηνικό στο ξύλο και για 10 λεπτά λίγο κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Πάμε, τι να πω, τρομερό. Έχεις άποψη για το νησί? Δεν το έχω δει, δυστυχώς. Έχω δει μόνο πλάνα του. Με έχει εντυπωσιάσει απίστευτα η φωτογραφία αυτής της σειράς. Αλλά δεν το έχω δει και θα ήθελα όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις μου να το δω όλο μαζί, ολοκληρωμένα. Θα έπαιζες μια τέτοια σειρά αν σου γινόταν πρόταση? Θα ήταν τιμή μου να μου γίνει μια τέτοια πρόταση. Φυσικά και θα έπαιζα.
Ναι. Γιατί? Λέ, όχι. Και τέτοιες παραγωγές. Ναι, βλέπω ότι όλοι οι ηθοποιοί το λένε τόσο αβίαστα και λέω. Κοιτάξτε. Ένας άνθρωπος δεν έχει βρεθεί να πει όχι. Όχι, τι θέλω να πω. Μα, το αποτέλεσμά του, αυτό που είδα δηλαδή και αυτό που ακούω ότι τελικά είναι, είναι σαν να έχει μεταφερθεί ο κινηματογράφος στην τηλεόραση. Είναι τόσο προσεγμένο, είναι τόσο καλή δουλειά. Είναι ίσως ότι καλύτερο έχουμε δει σε. Και ξέρεις τι είπανε πολλοί. Είπαν ότι είναι λάθος να λέμε ότι ήρθε ο κινηματογράφος στην τηλεόραση, γιατί έτσι πρέπει να είναι τηλεοπτικές δουλειές. Οπότε, γιατί να λέμε ότι ο κινηματογράφος ήρθε στην τηλεόραση, αφού τέτοιες δουλειές πρέπει να γίνονται στην τηλεόραση. Θα έπρεπε να γίνονται, αλλά δεν είναι τόσο εύκολες. Γιατί η τηλεόραση κινείται. Και λόγω κόστους, αλλά και το ότι η τηλεόραση κινείται με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ότι μία κινηματογραφική ταινία. Μία κινηματογραφική ταινία μπορεί να γίνει σε 3 μήνες, μπορεί να γίνει σε 4-5 μήνες, ξέρω εγώ. Ναι, μια σειρά έχει καθημερινά γυρίσματα. Αυτό μόνο τα γυρίσματα. Υπάρχει και ένα pre-production το οποίο έχει άλλο τόσο καιρό. Η τηλεόραση βλέπει πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς και με πολύ πολύ μικρότερα budget. Βέβαια. Οικονομικά. Και μια καθημερινή σειρά. Α, ειδικά μια καθημερινή σειρά, δεν το συζητώ εκεί. Ο ελληνικός κινηματογράφος πιστεύει σε αυτό? Πιστεύει ότι έχουν αρχίσει να γίνονται αξιόλογες δουλειές? Ναι. Δεν έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ για να μπορώ να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. Θεωρώ ότι σαφώς έχει βγει από το τέλμα που είχε πέσει μέσα στη δεκαετία του 80 και του 90. Και ότι τα πράγματα υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα. Εγώ δεν καταλαβαίνω λίγο την αιμονή με τις επαναφορές ταινιών του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό λίγο δεν... Το ζητείτε ψεύτης ορμόμενος, το λες? Όχι, ή... όχι, όχι μόνο. Γενικότερα. Είναι πάρα πολλές μεταφορές που έχουν γίνει. Που... Γιατί δεν κάνουμε καινούργια πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω αυτό να το πω. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Και έχω και εμένα με ενοχλεί, αλλά... Γιατί σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καινούργια έργα να γραφτούν. Και ξαναφέρνουμε τα παλιά. Συσσαγωγικά για σίγουρη επιτυχία, ας πούμε. Και εκεί χωλαίνει λίγο το πράγμα, εκεί ακριβώς που λες, στο μύθο. Δηλαδή στο σενάριο, στο καλό σενάριο. Μα ένα πολύ απλό, Παναγιώτη, ένα πολύ απλό έργο, φυσικά με εκπληκτικούς διαλόγους, ας πούμε ο Μπακαλόγατος, της Κακομήρας, είδαμε ότι επανήλθε και έκανε συγκλονιστική επιτυχία. Δεν μπορούμε βέβαια να το συγκρίνουμε με το παλιό, γιατί οι παλιές συνθήκες ήταν άλλες. Ναι. Τα μεγέθη των ηθοποιών ήταν άλλα. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή την... Και η ατμόσφαιρα. Ναι, δεν μπορώ να παρακολουθήσω το καινούριο. Εγώ επιμένω να βλέπω του 56 την ταινία με τον Χατζη Χρήστο. Δεν μπορώ να δω την καινούργια. Όχι γιατί είναι χειρότερη, αλλά δεν πάει. Είναι άλλο πράγμα. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν θέλω να το αποδώσω σε έλλειψη, είτε φαντασία, είτε ότι δεν έχουμε καλό σεναριογράφηση, οτιδήποτε. Εντάξει, απλώς πιστεύω ότι. Ίσως ότι είναι μια δοκιμασμένη συνταγή αυτό. Που πιο εύκολα μπορεί να έχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Ναι. Ίσως να είναι κάτι και είναι και άδικο για του καινούριου ηθοποιού. Δηλαδή να βάλει τώρα έναν ηθοποιό, έστω και τον Φιλιππίδη που είναι τεράστιο ηθοποιό να παίξει το Χατζη Χρήστο, όπως και να είναι, θα χάσει. Ή να βάλεις μια ηθοποιό τώρα να παίξει ένα ρόλο που είχε παίξει ο Γιουκλάκη, ας πούμε. Ναι. Θα χάσει, ναι, θα χάσει όπως και να είναι. Συμφωνώ πολύ. Εγώ πάντως αυτή τη στιγμή περιμένω με μεγάλη αγωνία να βγει η ταινία Το Γάλα του Γιώργου του Σιούγα, που είναι και ένας από τους σκηνοθέτες μας στα Μυστικά της ΕΔΕΜ, που έχει γίνει με πάρα πολύ αγάπη και βασίζεται στο θεατρικό έργο που έχει ανέβει τόσες πολλές φορές. Και έχω ακούσει ότι είναι μια εξαιρετική παραγωγή. Το περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, κινηματογράφο δεν έχει κάνει, Δεν έχω κάνει ακόμα. Τι θα γίνει? Ακόμα, δεν μου έχει ακόμα, γίνει ακόμα ούτε άνθρωπος. Μια πρόταση ακόμα. Πρέπει να πω για κινηματογράφο. Το περιμένω. Πρέπει να σου γίνει και μάλιστα σε πολύ κόντρα ρόλο, έτσι. Θα το ήθελα πολύ. Θα ήθελα να παίξω ένα πολύ κακό. Ναι. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Ξέρεις, πάντα με γοήτευαν οι κακοί. Από τη Βάντα στο Σπορμπίλι μέχρι την Αλέξη στη Δυναστεία. Καλά, και εμένα με βοηθάει. Ξέρεις, οι πολύ κακοί μου αρέσουν πολύ. Κλέβουν και την παράσταση πολλές φορές. Ναι, ναι. Τις περισσότερες, ναι. Για να μην αδικήσουμε και το πάρω και βάρος στο λαιμό μου. Όχι, όχι. Πριν πεις ότι θέλεις να πεις και εσύ και ο Λάμπρος, θέλω να πεις άλλο ένα, να δώσεις άλλη μια ευχή μέσα από την καρδιά σου στην Βίκη. Δίνει εξετάσεις μουσικής η Βίκη. Βίκη μου, πολύ καλή επιτυχία σε εξετάσεις σου της μουσικής. Και να αγαπάς πολύ τη μουσική είναι η ανώτερη όλων των τεχνών, όπως έχει πει και ο Πλάτωνας, γιατί εξημερώνει τα ήθη. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει καθόλου ή αν έχεις μάθει κάποιες δηλώσεις κάποιων ηθοποιών, του Γεράσιμου Γιαννατά και του Χρήστου Τουλούλη. Ναι. Δεν θα τις πω ακριβώς. Εμέσως πλην σαφώς είπαν ότι συγκεκριμένα η Ζέτα Μακρυπούλια δεν είναι ηθοποιός, δεν
όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ο Χρήστος Ρούλης μίλησε πιο πολύ για την ιδιότητά του ως ηθοποιό. Ο κ. Γεννατάς το είχε ως πιο γενικό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχει μία ζέτα στο θέατρο ή στην τηλεόραση. Ποια είναι η γνώμη σου σε σένα? Ο Χρήστος Ρούλης το είπε ακόμη πιο βαριά τώρα. Είσαι κόσμια. Είπε ότι παίζουμε και με τα σκυλιά και με τα ποτήρια και μετά γιατί να μην παίξουμε τη ζέτα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αμφισβητούν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κάποια πράγματα σε άλλους κλάδους πριν γίνουν ηθοποιοί. Είτε τίθεται το ερώτημα, είναι ηθοποιός, γιατί ποια σχολή έχει τελειώσει? Θέλω να μου πεις εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό. Και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει. Ναι. Δηλαδή παρά σπουδάσει γι' αυτό που κάνεις. Και νομίζω ότι είσαι από τους πλέον ανθρώπους για να κρίνουν. Ή τέλος πάντων εγώ θέλω να ακούσω την γνώμη ενός τέτοιου ανθρώπου για αυτό το θέμα. Καταρχήν με τη ΖΕΤΑ έχουμε συνεργαστεί. Έχουμε συνεργαστεί στη Media του Post, στη σκηνοθεσία του Σταμάτου Φασούλη. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί ένα Σταμάτης Φασούλης θα επέλεγε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο την κυρία Μακρυπούλη αν δεν τη θεωρούσε ηθοποιό. Αυτό είναι το ένα. Ένα δεύτερο είναι το ότι θέλοντας να αποφύγω την οποιαδήποτε σύγκριση, τότε δεν θα πρέπει να είναι ηθοποιός ούτε η Γεωργία Βασιλιάδου, ούτε ο Αυλονίτης, ούτε όλοι αυτοί με τους οποίους έχουμε γαλουχηθεί, αυτούς που θεωρούμε υποδείγματα ηθοποιών. Επειδή δεν έχουν τελειώσει μια σχολή. Οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει κάποια σχολή. Αλλά λέω και πάλι, δεν προς Θεού, δεν συγκρίνω. Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λες, ναι. Εγώ θεωρώ ότι όποιος ασχολείται με το αντικείμενο είναι ηθοποιός. Είναι πολύ απλό. Mm-hmm. Αυτό τώρα αν μας αρέσει η υποκριτική του ή όχι, αυτό είναι ένα είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Και... αυτή είναι η άποψη μου δική μου. Εμένα με κάλυψες. Λάμπρο. Και εμένα με κάλυψες. Κοίτα, το είπε και πριν σχετικά με τις ταμπέλες. Άμα βγάλεις τρεις σχολές υποκριτικές δεν είσαι καλύτερος στο οποίο από ένα που δεν έχει βγάλει καμία. Όχι. Απαραίτητα. Όχι, απλά βέβαια απ' την άλλη υπάρχει και μια άλλη παγίδα τώρα εδώ. Ξέρεις, η δουλειά του ηθοποιού και του τραγουδιστή πολλές φορές παρερμηνεύεται σαν δουλειά που μπορεί να κάνει ο κάθε ανειδίκευτος. Εντάξει, δεν πάμε από το ένα άκρο στο άλλο, σαφώς. Υπάρχει έχει πάντα δίκιο, μια... όμως. Ναι. Μια ειδοποιώς διαφορά. Γιατί αυτό θέλω να πω. Μετά λένε ότι μπαίνουν όλοι και παίρνουν δουλειές. Το θέμα είναι ότι αυτοί που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αυτή την ειδοποιώ διαφορά είναι για 5 μήνες, 6 μήνες. Συνήθως ναι. Είναι δεν έτσι, είναι και παραπάνω. Διάτοντες αστέρες. Να πούμε πολλά φιλιά στη Μαρία από το Καματερό, σε παρακαλώ. Που νομίζω ότι θα έρθει εδώ και θα βγάλει πλακάτ. Στη Μαρία από το Καματερό. Ωραία, λοιπόν. Έφυγε, το κάναμε το χατήρι και Μαρία μου. Είσαι πολύ γλυκός. Παιδιά, δεν ξέρω, καταπληκτική. Έλα, έχεις δύο λεπτά. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 12. Πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Γιατί διαβάσαμε μερικά μηνύματα. Πραγματικά, μεγαλείο ψυχής από τον Παναγιώτη μας. Παναγιώτη, τι λέει? Ήσασταν τέλειοι. Όλες τις θάλασσες έψαξε και βότσε, αλλά δεν βρήκε. Μα βρήκε σαν αγάπη μου. Και σε έχω σαν την πρίκα. Αχ, να κυματινάδα. Να κυματινάδα. Σ' αγαπάμε να όπου και τόνια. Να πας, εμείς ακολουθούμε. Είναι, δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ να το διαβάσω σχετικά. Όλα, γιατί αν διαβάσω, αν αρχίσω να διαβάζω, θα πάρουμε και την εκπομπή του Στέφανα του Γρηγοριάδη που ακολουθεί. Θα πάρουμε και... Όχι, γιατί πρέπει ο Παναγιώτης να πάει να κοιμηθεί. Εγώ πραγματικά έχω ήδη αρχίσει να αισθάνομαι τύψεις. Αύριο το πρωί τι να κάνεις? Καμιά κομπή, από τις 9 το πρωί. Για τα μυστικά. Λοιπόν, θέλω να πείτε από κάτι τελευταίο. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω, έχω καλυφθεί. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά, γιατί ναι, έχω ήδη αγχωθεί για σένα, πρέπει να σου πω. Θα σου δώσουμε το πα να το βάλει για ύπνο. Κανόνισε να πει ναι, και θα σου πω εγώ τι θα γίνει μετά. Εγώ θα πω ότι χάρηκα πάρα πολύ την παρέα σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι τελικά εσένα τον Παναγιώτη, όταν κάθεσαι μόνος σου, τι σε κάνει ευτυχισμένο ή τι πιστεύεις ότι θα σε κάνει ευτυχισμένο. Και δεν μιλάω για υλικά αγαθά μόνο, δηλαδή δεν μιλάω για λεφτά, δόξα, κάτι από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, και ένα σου όνειρο που ακόμη φαντάζει όνειρο για σένα. Στο πρώτο μέρος θα σου πω ότι αυτό που με κάνει πάντα να νιώθω καλά είναι η σκέψη ότι όλοι αυτοί που αγαπάω και εγώ είμαστε καλά. Είμαστε υγιείς και είμαστε σε καλή κατάσταση, να το πω έτσι. Τώρα ένα όνειρό μου.
ένα από τα μεγάλα μου όνειρα θα ήταν κάποια στιγμή να αξιωθώ να πατήσω το χώμα της Επιδαύρου. Ένα από τα πολύ μεγάλα μου όνειρα. Εμείς το ευχόμαστε, σαφώς. Ευχαριστώ πολύ. Αν και εγώ δεν αμφιβάλλω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω να ευχαριστήσω καταρχήν όλα τα παιδιά από το επίσημο fan club του Παναγιώτη, οι οποίοι είναι εδώ και είναι ακόμα εδώ, παιδιά, και κάθονται και ακούνε και περιμένουν να τον ξαναδούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν εδώ και έτσι για αυτήν την ωραία έκπληξη που κάνατε στον Παναγιώτη και την παιδιά που ήρθαν και από πάρα πολύ μακριά. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε το Μέγκα και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, γιατί ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να είσαι εδώ. Και σένα ιδιαιτέρως, τιμή μας. Παιδιά, λόγω σε εσάς. Εγώ χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα που τον γνώρισα από κοντά, γιατί αλλιώς είναι έναν άνθρωπο τον βλέπεις. Σαφώς. Να τον ακούς και να τον απολαμβάνεις και να τον γνωρίσεις από κοντά. Και επιβεβαίωσε όλα αυτά που άκουσα γι' αυτόν και που έκανα ρεπορτάζ παίρνοντας τηλέφωνο φίλους του και συνεργάτες του για να μάθω. Με το παραπάνω. Δαιμόνι ρεπόρτερ. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σου φάνηκε εδώ το. Έχεις ξαναπάει καταρχήν σε ιντερνετικό ραδιόφωνο? Ναι, ναι, ναι. Έχω ξαναπάει. Και πώς είσαι φαν του ίντερνετ? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ μια πολύ ωραία μορφή επικοινωνίας. Ότι δίνει την ευκαιρία. Βέβαια, παιδιά, πρέπει να σας καταλογίσω κάτι. Δεν είστε και πολύ απαράδεκτοι. Σήμερα προσπαθήσαμε πάρα πολύ σήμερα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Μας την είπε, κατάλαβες. Μας την είπε, δεν πειράζει. Λίγο, στην αρχή είχα υψώσει άμυνες, λέω τώρα, όχι Θεέ μου. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Ήμασταν πολύ επικοί σήμερα, γιατί φαντάσου να συστριμώχναμε και να έπρεπε να κλάψου μέσα και να μας άρχισε. Φοβηθήκαμε, παιδί μου. Τι θα γινότανε, φαντάσου. Το fan club έχει ήδη μπει μέσα. Λοιπόν, θέλω το fan club να φωνάξει δυνατά αυτό που πιστεύει, ότι αγαπάει τον Παναγιώτη, με το 3, να σας ακούσει και ο κόσμος. 1, 2, 3. Παναγιώτη, σ' αγαπάμε! Και θα κλείσουμε. Έχεις αποφάσει τελικά να μας χαρίσεις αυτό το ρεφρενάκι, έτσι μικρό-μικρό? Μικρό ρεφρενάκι. Άντε, μπορώ να σας αρνηθώ. Από όλους εμάς, καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 10 ακριβώς. Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, να το κάνετε με πάθος. Ένα ρεφρέν για τον Παναγιώτη και μια πολύ πολύ γλυκιά καληνύχτα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Μεθυσμένη πολιτεία κάποιας άλλης εποχής, σε γυρεύω στο τραγούδι της βροχής. Μια παλιά φωτογραφία στο συρτάρι το κλειστό, μεθυσμένη πολιτεία σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ευχαριστούμε πολύ. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? So paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever